είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση πια, να δρομολογήσουμε μια σημαντική παρέμβαση που θα φέρει τη σφραγίδα του κυπριακού λαού, της κυπριακής δημοκρατίας, για τη δημιουργία ενός υποδηματικού χώρου πρασίνου και ενός συγκρατήματος κατοικιών, το οποίο θα έρθει να καλύψει τις ανάγκες στέγασης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, τα σπίτια των οποίων καταστράφηκαν κατά το καταστροφικό απόγευμα του Ιουλίου του 2018. Και πιστεύω ότι αυτή σας η πράξη θα είναι ένα σύμβολο, αιώνιο σύμβολο της αδερφικής σχέσης μεταξύ των δύο λαών. Υπογράφουμε σήμερα μια πράξη αδελφικής αλληλεγγύης, ελάχιστης ανταπόδοσης της ευγνωμοσύνης για τη συμπαράσταση της Ελλάδας στις δύσκολες ώρες που περνά ο κυπριακός ελληνισμός, μια συμπαράσταση που καταγράφεται στα βάθη των αιώνων. Ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να συνεισφέρουμε για να ανακουφίσουμε τον πόνο ανθρώπων οι οποίοι έμειναν χωρίς σπίτια, χωρίς το βιός τους. Κάποτε από εδώ ξεκίνησα την πολιτική μου καριέρα και την τελειώνω με ένα έργο προς την Ελλάδα που τόσο αγάπησα και αγαπώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.